Αρκετά χουζουρέψαμε στον ήλιο σαγατιά. Τώρα, ώρα για δράση. Και πάντα κράνος, έτσι παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Πάντα κράνος πάνω στη μηχανή. Και ζώνη στο αυτοκίνητο. Δεν έφτανε μέχρι εδώ πάνω στον οικισμό του Σαν Μιχάλη. Φανταστείτε, μόλις 8 χιλιόμετρα από την Ερμούπολη της Σύρου. Κάποιοι όμως αποφάσισαν να ξαναδώσουν ζωή στον τόπο. Εντάξει, αν δεν είχαν τους γονείς μου και βοήθεια και αυτά, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αν δεν τα είχαν τα παιδιά. Πριν 8 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά εδώ πέρα με τη Σοφία. Κάποιοι βασικά μας χαρακτήρισαν τρελούς που βρεθήκαμε εδώ στην περιοχή για να ξεκινήσουμε βασικά αυτή τη δουλειά. Ήταν μια περιοχή τελείως έρημη. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν έλεπες τίποτα, μόνο παλιός οικισμός. Και πιστεύω ότι στη συνεργασία εδώ πέρα με τη Σοφία και με την αγάπη για τον τόπο, ξαναφέραμε τον κόσμο στην περιοχή και έρχεται ο κόσμος και απολαμβάνει αυτό που απολαμβάναμε εμείς από μικρή εδώ πέρα. Ο κόσμος αυτό που μπορεί να βρει εδώ είναι μια απίστευτη θέα. Με το βλέπεις το Αιγαίο μπροστά σου, καθαρά και όλα τα νησιά που πλένονται μπροστά. Και αυτό το άγριο τοπίο και αυτό το ξηρό τοπίο που προσφέρουν τα Κυκλαδονήσια. Είναι αυτή η άγρια ομορφιά που έχουν οι Κυκλάδες ακόμα και Σύρο. Και εγώ βασικά είχα φύγει για λίγο καιρό, αλλά ανακάλυψα ότι σαν τη Σύρο πουθενά. Ήμουν μηχανικός στα καράβια και εμένα ακόμα παρόλο που αποφάσισα να φύγω για λίγο, με τράβηξε αυτό το τοπίο. Στην αρχή όταν το σκεφτήκαμε με τον Νίκο, ήμουν λίγο διστακτική, δεν ήθελα. Γιατί είναι οικογένεια, είναι τα παιδιά, είναι όλα που σε κάνουν να το φοβάσαι. Αλλά εντάξει, μετά όταν ξεκίνησε το κτίριο και αυτά και είδαμε η αγάπη μας για το χωριό για να το ανεβάσουμε και αυτά, με έκανε να το δεχτώ. Μ' άρεσε η κουζίνα, το μαγείρεμα και αυτά και το έκανα όπως και μαγειρεύω, όπως τα μαγείρευα σπίτι μου, για μας και όχι για τον κόσμο. Αυτό το αγάπησε και ο κόσμος και πιστεύω ότι μας βγήκε σε καλό. Και σε εμάς και στον κόσμο που γνώρισε το χωριό που δεν το ήξερε πρώτα. Από ό,τι δείχνει το μέλλον εδώ πέρα της κατάστασης, μάλλον θα συνεχίσουμε. Γιατί σας είπα και βασικά ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και όσο μπορούμε θα είμαστε εδώ. Όσο μπορούμε. Thank you.